Πολύ έχει ολοκληρωθεί η συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και υποψήφιο πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη. Ναι, Παναγιώτη, είμαστε μαζί σας και σας ακούμε. Λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, είναι έτοιμος ο κύριος Σιζόπουλος. Λοιπόν, Νικήταρη, εδώ ο κύριος Σιζόπουλος. Ολοκληρώθηκε μόλις η συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Να ακούσουμε τα πρώτα σχόλια. Αυτό που εκτιμώ είναι ότι ήταν μια συνάντηση ειλικρινής. Καταλήξαμε ότι διαφωνούμε. Ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή περιθώριο να υπάρξουν οποιασδήποτε διαφοροποίησεις στις θέσεις του Προέδρου, κυρίως στα θέματα του Κυπριακού. Κάτι που επιβεβαιώθηκε και στη χθεσινή συνάντηση, μπραβό, με τον κύριο Μαλά. Ως εκ τούτου, από την πλευρά τη δική μου τίθεται ένα σοβαρό ερώτημα. Εάν οι δύο υποψήφοι του δευτέρου γύρου των εκλογών δεν είναι διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε μια αμοιβαία ενδεχομένως διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας, κάνοντας και αυτοί τις δικές τους υποχωρήσεις όπως και οι υπόλοιποι που θα συνεργαστούμε. Προς τι αυτές οι συναντήσεις. Ήταν χωρίς αντικείμενο, θεωρείτε δηλαδή, κύριε Σιζόπουλε? Από τη στιγμή που οι δύο υποψήφοι δεν είναι τεθειμένοι να προβούν σε συζήτηση υποχωρήσεων στις θέσεις τους ή σε βασικά θέματα των θέσεων τους, για να μπορέσει να υπάρχει μια αμοιβαιότητα και να μπορέσει ενδεχομένως να επιτευχθεί μια συνεργασία. Λυπούμε να παρατηρήσω ότι ανεξάρτητα από το ότι είμαστε οι τιμένοι του πρώτου γύρου ή από το ποσοστών που εκπροσωπεί κάθε κόμμα, υπάρχει μια πολιτική αξιοπρέπεια. Εδώ διαρευνούμε τη δυνατότητα συνεργασίας, μια αμοιβαιότητα, με ισοτιμία και όχι ισότητα. Δεν διαρευνούμε την δυνατότητα υποταγής μας. Δεν έρθουμε να συζητήσουμε την υποταγή. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο και θεωρώ ότι ναι μεν αυτές οι συναντήσεις είχαν το θετικό από την άποψη ότι έχει ξεκαθαρίσει αυτό το τοπίο, όμως από την άλλη πλευρά νομίζω ότι δεν μπορούσαν να εκπληρώσουν τον στόχο για τον οποίο συγκλήθηκα, που ήταν η διερεύνηση μιας ειλικρινούς και μιας πραγματικής συνεργασίας. Αν δεν υπήρξε διαφοροποίηση θέσεων, υπήρξε πρόταση για συμμετοχή ακριβώς στην κυβέρνηση για κάποια ανταλλάγματα άλλου είδους? Όχι. Από την πλευρά της ΕΔΕΚ έχουμε ξεκαθαρίσει ότι ακόμα και στην περίπτωση που θα υπήρχε αυτή η μορφή της συνεργασίας με διαφοροποίηση θέσεων, χωρίς να ζητούμε την πλήρη εγκατάλειψη του συνόλου των θέσεων των συνομιλητών μας, δεν μας ενδιαφέρει η εμπλοκή στην κυβέρνηση και η συμμετοχή είτε με υπουργικούς στόχους είτε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Για μας το συζητούμενο είναι η διαμόρφωση μιας πολιτικής που να μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες μας και κυρίως να διασφαλίζει την συνέχιση, την ισχυροποίηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, την εθνική και τη φυσική επιβίωση του Κυπριακού Πολιτισμού. Κύριε Σιζόπουλε, σας παρακαλώ, εξηγήστε μας. Χτυπάει πολύ σταυτή η λέξη υποταγή. Νιώσατε ότι στις δύο αυτές συναντήσεις υπήρξε προσπάθεια μέσα από τις θέσεις που εξέφραζαν οι δύο μονομάχοι να υποτάξουν την ΕΔΕΚ και τις θέσεις της? Δεν είναι υποταγή με αυτή την έννοια, αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει πρόθεση διαφοροποίησης των θέσεων, αντιλαμβάνεστε ότι το μόνο σημείο το οποίο απομένει ως στοιχείο συνεργασίας είναι να αποδεχτώ τις θέσεις των συνομιλητών μου για να συνεργαστώ. Άρα λοιπόν αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει εγκατάλειψη των δικών μου των θέσεων, σημαίνει προσαρμογή των δικών μου των θέσεων σε κάποιες άλλες θέσεις και ενδεχομένως ο πολίτης σε αυτές τις περιπτώσεις δικαιολογημένα θα θεωρήσει ότι το κάνω με κύριο στόχο να έχω προσωπικά συμφέροντα, κομματικά συμφέροντα και ενδεχομένως συμμετοχή στην νομή της εξουσίας. Για μας το ζητούμενο δεν είναι η νομή της εξουσίας. Το ζητούμενο είναι η διαμόρφωση μιας πατριωτικής γραμμής που να μπορεί ακριβώς να υπερασπιστεί τους δύο βασικούς μας στόχους. Κυρίως στο Κυπριακό, γιατί στα θέματα της κοινωνικής και της οικονομικής πολιτικής το έχουμε πάρα πολλές φορές. Ότι από την πλευρά της ΕΔΕΚ κατ' επανάληψη επιδείξαμε εντός της Βουλής το πολιτικό μας ήθος και κυρίως την αξιοπιστία μας. Εκεί και όπου ένα νομοσχέδιο, ανεξάρτητα από το ποια κυβέρνηση θα το καταθέσει, εκτιμούμε ότι μπορεί να εξυπηρετήσει τον λαό μας, όπως πολλές φορές το έχουμε πει, εμείς θα το στηρίξουμε με οποιονδήποτε πολιτικό κόστος και χωρίς αντάλλαγμα. Εδώ όμως αυτό που μας ενδιαφέρει σήμερα, τις κρίσιμες αυτές στιγμές, είναι να προστατεύσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία, να ισχυροποιήσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία και κυρίως να προστατεύσουμε τη φυσική και την εθνική επιβίωση του Κυπριακού. Εδώ είναι θέμα εκτιμήσεων. Δεν λέω ότι οι δικές τους θέσεις, κατά δική τους την αντίληψη, δεν το επιτυχάνουν. Αλλά έχουμε διαφορετικές απόψεις, έχουμε διαφορετικές θέσεις. Στο τέλος δεν θα δικαιωθούν και οι μεν και οι δε
Ένας εκ των δύο θα δικαιωθεί. Και αυτό... άρα αύριο η εισήγηση σας προς την... Η εισήγηση δική μου δεν θα είναι η εισήγηση δική μου. Εγώ θα ενημερώσω το πολιτικό γραφείο του κόμματος για αυτές τις συναντήσεις με κάθε λεπτομέρεια. Το πολιτικό γραφείο θα πάρει την δική του απόφαση είτε στο πλαίσιο της πλειοψηφίας είτε της ομοφωνίας και αυτή η πρόταση πια θα παραπευθεί στη συνέχεια στην Κεντρική Επιτροπή για την τελική απόφαση. Ο κόμμας σας θα έχει μια βαρύτητα ειδική. Τι θα εισηγηθείτε εσείς? Παναγιώτη, σε αυτές τις περιπτώσεις εγώ ακολουθώ μια εντελώς διαφορετική τακτική. Όπως και προχθές στο πολιτικό γραφείο. Εγώ απλά ενημερώνω, ακούω τις απόψεις των μελών, γιατί δεν θέλω να προκαταλάβω τις απόψεις των μελών του πολιτικού γραφείου και πραγματικά πριν από κρίσιμες συνεδρίες, με κανένα μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής δεν συνεννοούμε και δεν έχουν ξεχωριστή ενημέρωση. Γιατί εμένα με ενδιαφέρει ακριβώς να έχω ως πρόεδρος του κόμματος των πραγματικών βαλμών των μελών των συλλογικών μου οργάνων για να ξέρω ακριβώς πώς αυτό θα διαχειριστώ. Ευχαριστώ. Αυτό θα πράξω και τώρα. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Αγιώτη, κυρίες και κύριοι, και τις δηλώσεις του κυρίου Σιζόπουλου. Ναι. Απευθείας έχουν ολοκληρωθεί και οι δύο συναντήσεις. Θα υπάρξουν άλλες σήμερα αύριο? Από ό,τι γνωρίζουμε, όχι. Μάλιστα, έχουμε την εντύπωση ότι ενδεχομένως ανακοινωθούν. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πλήρη ενημέρωση. Λοιπόν,